Γεια σας από την Deutsche Welle στη Βόνη. 80 χρόνια από την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα. Η Hilde Schramm, πρόεδρος της οργάνωσης Σεβασμός για την Ελλάδα και κόρη του Albert Speer, υπουργού εξοπλισμών του Χίτλερ, μιλά στο κανάλι μας για το κατοχικό δάνειο. Η οργάνωση τιμά τη μνήμη των θυμάτων της κατοχής με το ντοκιμαντέρ για το μαρτυρικό χωριό Λιγκιάδες του Χρύσανθου Κωνσταντινίδη, που βασίστηκε στην έρευνα του γερμανού καθηγητή ιστορίας του δικαίου Christoph Schmink Gustavus. Με σκηνές από το ντοκιμαντέρ που μας παραχώρησε ο σκηνοθέτης, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή. Αφού κοντά και φωνές από τα γενικόπεδα παπά. Και εμείς να φωνάζουμε και να κλαίμε και να φωνάζουμε. Φώναζαν! Ω! 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 Σκότωναν τα παιδιά. Τους κάψανε όλους, 4 αδέρφια μου και ο παππούς μου 5 άτομα. Στις 6 Απριλίου του 1941, οι Ναζί εισέβαλαν στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας και Γιουγκοσλαβίας. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 27 Απριλίου, τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν και στην Αθήνα. Βρίσκομαι στην οδό Μέρλιν, στο Κολωνάκι. Εδώ ήταν το αρχηγείο της Γκεστάπο, όπου ανακρίνονταν και βασανίζονταν Έλληνες πατριώτες και στη συνέχεια τους έστελναν στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Περίπου 300 εκτελέστηκαν μέσα στην Γκεστάπο. Η Ελλάδα εκτιμάται ότι έχασε πάνω από μισό εκατομμύριο στρατιώτες και αμάχους από την πείνα και από τις κακουχίες. Ο πολεοδόμος Κωνσταντίνος Δοξιάδης, ως διευθυντής του Υπουργείου Ανοικοδόμησης το 1946, υπολόγισε ήδη τότε πως οι καταστροφές που υπέστη η Ελλάδα αντιστοιχούν στον προϋπολογισμό του κράτους για 130 χρόνια. Το θέμα των ελληνικών διεκδικήσεων συζητήθηκε και πάλι πρόσφατα στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Στις 25 Μαρτίου η πλειοψηφία του Γερμανικού Κοινοβουλίου απέρριψε προτάσεις των Πρασίνων για επιστροφή του κατοχικού δανείου και της αριστεράς για ευρύτερες επανορθώσεις, επαναλαμβάνοντας πως το θέμα έχει επιληθεί τόσο νομικά όσο και πολιτικά. Η υπερκομματική πρωτοβουλία πολιτών στο Βερολίνο με την επωνυμία «Σεβασμός για την Ελλάδα» έχει αντίθετη άποψη. Συστήθηκε ως σύλλογος το 2015, γιατί τότε ο γερμανικός τύπος αναφερόταν στην Ελλάδα συχνά με τρόπο ανάρμοστο, επιδεικνύοντας έλλειψη σεβασμού. Εξού και η επωνυμία του Συλλόγου. Ο Σύλλογος ασχολείται με δράσεις που αφορούν τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, τη βιώσιμη ανάπτυξη κυρίως χωριών που επλήγησαν από τη γερμανική κατοχή, αλλά και εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με τις ελληνικές διεκδικήσεις από τον πόλεμο. Πρόεδρος είναι η Hilde Schramm, πρώην αντιπρόεδρος του τοπικού κοινοβουλίου στο Βερολίνο και ιδρυτικό μέλος των Πρασίνων. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Μαρία Ριγούτσου, λέει για το κατοχικό δάνειο. Ja, zu dem Zwangsdarlehen habe ich eine ganz eindeutige Meinung. Der muss zurückgezahlt werden. Das hat mit Reparationszahlungen auch kaum was zu tun. Und es gibt zwar die Absicht, gemeinsame Erinnerungspolitik zu verstärken und so weiter, aber ich sage, das kann man alles nicht mit guten Worten. Das muss auch eine materielle Grundlage haben. Das heißt, ich bin dafür, dass man sich nochmal zusammensetzt und überlegt, was heute sinnvoll gezahlt werden kann. Man kann auch nicht anfangen wieder bei 1945, aber welche zukunftsbezogenen und auch in der Gegenwart sinnvolle Maßnahmen heute von der deutschen Regierung zugebilligt werden müssten. Η οργάνωση Σεβασμός για την Ελλάδα για εμάς είχε και για έναν ακόμη λόγο ενδιαφέρον. Η πρόεδρος, Hilde Schramm, είναι παιδαγωγός, ακτιβίστρια για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σαν βουλευτής των Πρασίνων στο τοπικό κοινοβούλιο του Βερολίνου, συνέβαλε αποφασιστικά στη διασφάλιση δικαιωμάτων για τα θύματα του εθνικοσοσιαλισμού. Επίσης, έχει βραβευτεί για τη δράση της για τη συμφιλίωση των λαών και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Πατέρας της ήταν ο Albert Speer, αγαπημένος αρχιτέκτονας του Χίτλερ και στενότατος συνεργάτης του. Από το 1942 ήταν υπουργός εξοπλισμών. Στόχος του Υπουργείου ήταν η οργάνωση της παραγωγής όπλων και η προμήθεια του στρατού.
Ο Σπερ ήταν τόσο αποτελεσματικός που κατάφερε να αυξήσει την παραγωγή όπλων με αποτέλεσμα ο πόλεμος να παραταθεί για πολλούς μήνες. Επίσης, σαν υπουργός ήταν συνυπεύθυνος για την απασχόληση 7 εκατομμυρίων ανθρώπων σε καταναγκαστικά έργα. Καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξη σαν εγκληματίας πολέμου στη δίκη της Νιρεμβέργης. Στην ερώτηση τι σκέφτεται σήμερα για τον Άλμπερτ Σπερ, η απάντηση της Χίλντε Σραμ δεν διαρκεί παρά 4,5 δευτερόλεπτα. Na, das ist mein Vater, aber ich möchte nicht darüber sprechen. Κοραϊ 4, άλλο ένα κολαστήριο. Το κτίριο που επίταξαν οι Γερμανοί στις 6 Μαΐου του 1941 ανήκε στην Εθνική Ασφαλιστική. Οι Γερμανοί το χρησιμοποίησαν για τη στέγαση διάφορων υπηρεσιών, ανάμεσά τους και της περιβόητης κομμαντατούα. Τα υπόγεια καταφύγια σε βάθος 6 μέτρων μετατράπηκαν σε φυλακές και τόπο βασανιστήριων. Η κατοχή άφησε τεράστιες πληγές στους ανθρώπους και το κράτος. Οι ελληνικές κυβερνήσεις από το τέλος του πολέμου έως σήμερα έθεσαν πάνω από 20 φορές θέματα διεκδικήσεων στη γερμανική πλευρά. Σήμερα, αλήθεια, τι σκέφτονται οι Έλληνες πολίτες για τη Γερμανία? Θεωρούν πως υπάρχουν ανοιχτές οφειλές? Δέσποινα, πριν δούμε το βίντεο που μας έστειλες, επιγραμματικά ορισμένες αναφορές στον γερμανικό τύπο. Και να ξεκινήσουμε με την Zeit, η οποία επισημαίνει ότι η Ελλάδα ουδέποτε αποποιήθηκε των αξιώσεών της για την καταβολή αποζημιώσεων. Ενώ η επιστημονική υπηρεσία της Ομοσπονδιακής Βουλής είχε θέση που αμφισβήτησε τη γερμανική στάση για τις ελληνικές αξιώσεις περί αποζημιώσεων. Η Süddeutsche Zeitung γράφει ότι με εξαίρεση ένα ποσό 115 εκατομμυρίων μάρκων που συμφωνήθηκε το 1960 για συγκεκριμένες ομάδες θυμάτων, η Ελλάδα δεν έχει λάβει καμία αποζημίωση. Ωστόσο, η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση θεωρεί ότι οι αξιώσεις έχουν εκπέσει με τη συμφωνία 2-4 του 1990. Και πάμε να δούμε τι σκέφτονται σήμερα οι Έλληνες πολίτες για τις αξιώσεις έναντι της Γερμανίας. Εγώ νομίζω ότι πληρώθηκε. Δεν χρειάζεται δηλαδή και αυτά τα λεφτά να είχαμε και πάλι δεν θα σωνόμασταν άμα δεν κάναμε σωστή διαχείριση. Πιστεύω ότι πρέπει να ζητήσουν αποζημιώσεις και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε όλα όσα έγιναν. Το θέμα των αξιώσεων είναι προφανώς ένα νομικό θέμα. Άμα είναι νομικό θέμα και κρίνει το νομικό συμβούλιο του κράτους ότι υπάρχουν αγώγιμες αξιώσεις, πρέπει να τις ασκήσει. Αλλά το να υπάρχει αυτή η φιλολογία γενικώς στον αέρα και να πλανάται δεν κάνει καλό στη σχέση των δύο χωρών. Έγιναν καταστροφές, πείνα, δυστυχία, ο κόσμος πεινούσε, πέθανε στους δρόμους. Γι' αυτό πιστεύω είναι δίκαιο ηθικά, ανθρώπινα, ιστορικά να υπάρξει καταβολή αποζημίωσης, να καταβληθεί η αποζημίωση στην Ελλάδα. Και στο σημείο αυτό έφτασε και αυτή η εκπομπή μας στο YouTube στο τέλος της. Εμείς θέλουμε την επικοινωνία μαζί σας, γι' αυτό γράψτε μας. Είμαστε και στο Facebook και στο Twitter. Αποχαιρέτουμε και την Αθήνα. Γεια σας και από την Αθήνα. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Η επόμενη εκπομπή θα ανέβει όπως πάντα την επόμενη Τετάρτη. Γεια σας.